Τώρα, κάθε μέρα έχουμε και ένα εργοδοτικό έγκλημα. Κάθε μέρα έχουμε και ένα εργατικό ατύχημα, δυστύχημα. Πολύ συχνά προσπαθούν να συγκαλύπτουν οι συνάδελφοι, δεν τολμάνε καν να πάνε να το καταγγείλουν στην εκδότηση εργασία. Ακριβώς επειδή ξέρουν ότι υπάρχει παντελή στα διαφορία και δεν λειτουργεί τίποτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι άλλη μια μητέρα δεν θα μπορέσει να γυρίσει σήμερα στα παιδιά, στο σπίτι τη, και είναι θύμα αυτού του νομοθετικού πλαισίου και αυτού του κράτους που είναι εκτεθειμένο απέναντι στους εργαζόμενους και στο λαό. Έχουμε κουραστεί να ακούμε λόγια παρηγοριάς. Απαιτούμε τώρα να πάρθουν μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων. Ζητάμε να γίνουν άμεσα προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις, ακριβώς γιατί έχουν αδειάσει οι δήμοι και έχουμε με την ιδιωτικοποίηση της εργασίας και με συμβάσεις του ΑΕΕ ή με απουσία συμβάσεων, όπως είδαμε, προσπαθούν να καλύψουν τις τρύπες. Έχουν διαλύσει την εκδοχή της εργασίας και δεν τις στέλνουμε καν στους δήμους να ελέγξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν 245 επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με την καταγραφή του 2017 για όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Και τώρα μάλιστα την έχουμε κάνει και ανεξάρτητη αρχή ακριβώς για να εμφανιστεί και η όποια ευθύνη του Υπουργείου για την στελέχωσή της. Χρειάζεται να ψηφθούν τα μέτρα, να ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας να βρίσκεται μόνιμα στους χώρους δουλειάς και να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτείται για να προστατευτεί η υγεία και η ζωή μας.